Σήμερα Δημήτρης Παπαϊωάννου έρχεται κοντά μας. Θα ξεκινήσουμε με το καιρικό. Καλώς τον. Να δούμε πώς θα. Πού είσαι, ρε Δημήτρη. Κινηθούμε σήμερα. Καλώς τον, καλημέρα. Είμαστε λίγο πιο δροσεροί σήμερα. Είμαστε πιο δροσεροί. Είναι η αρχή του φθινοπόρου, 9 Νοεμβρίου. Το ότι 9 Νοεμβρίου λέμε η αρχή του φθινοπόρου μας ξεπερνά. Είναι λίγο τραγικό, αλλά τέλος πάντων αρχίζει όντως το φθινόπωρο σιγά-σιγά. Είχαμε την κακοκαιρία χθες, μη εξπρές, δυτική και βόρεια χώρα. Είχαμε βροχές και καταιγίδες. Δεν ήταν κάτι ακραίο, δεν περιμένω τον άλλο κάτι ακραίο. Σήμερα έχουμε μια μικρή ανάπαυλα ουσιαστικά, με λίγα φαινόμενα κυρίως ανατολικά τμήματα της χώρας. Αύριο από το μεσημέρι θα έχουμε εκ νέου κακοκαιρία. Ουσιαστικά μπαίνουμε σε ένα διάστημα με διαδοχικές κακοκαιρίες. Δεν θα επηρεάζουν όλη τη χώρα. Η Αττική φαίνεται να είναι γενικά έξω από τα πολλά φαινόμενα, αλλά θα επηρεαστεί κατά διαστήματα και η Αττική σε μικρότερο βαθμό. Λοιπόν, πάμε να πούμε για σήμερα και θα πούμε και συνέχεια και για το τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε ουσιαστικά βελτιωμένο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Είχαμε κάποιες βροχές καταιγίδες στη Θράκη, έχουν σταματήσει πλέον. Τώρα έχουμε κάποιες βροχές στο Ανατολικό Αιγαίο και θα έχουμε κυρίως τις επόμενες ώρες σποράδες στην Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο και κυρίως στη Λακωνία και την Αργολίδα. Εκεί θα έχουμε τις περισσότερες βροχές, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο, έτσι. Στην υπόλοιπη χώρα δεν περιμένουμε φαινόμενα, περιμένουμε αραιές νεφώσεις και αρκετά διαστήματα με αίθριο καιρό. Όμως η θερμοκρασία πέφτει. Η θερμοκρασία βλέπουμε και τώρα το πρωί είναι αρκετά χαμηλή, ειδικά στα βόρεια τμήματα της χώρας. Βλέπουμε εκεί σε Φλόρινα είναι 3 με 4 βαθμούς Κελσίου τώρα το πρωί. Το μεσημέρι θα ξεπερνά τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου για πρώτη φορά ουσιαστικά στη Βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη τους 22 με 23 τοπικά, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο 24 με 25 και στην Νότια Κρήτη 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στρέφονται σε βορειάδες, φτάνουν τα 4 με 6 τοπικά στο Βόρειο Αιγαίο, θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα είναι και εκεί βορειάδες, βόρειο-βορειοδυτική, 3-5 μποφόρ. Είδες, μπήκε το βορειαδάκι. Και άλλαξε. Θυμάμαι καλά ότι το 23 χθες στην Αθήνα, ας πούμε, να δούμε την Αττική τώρα σιγά-σιγά. Το 23 ήταν 28, θυμάμαι. Ήταν 26-27 βαθμούς Κελσίου ήταν χθες. Okay. Οπότε πέφτηκε εδώ. Το 23 ήταν στα νότια προάστια. Πάνω με την Αττική. Το 23 ήταν στα νότια προάστια ουσιαστικά. Όσο πιο βόρεια, τόσο χαμηλότερο θα είναι 21-22. Πάντως, σήμερα περιμένουμε νεφώσεις οι οποίες θα είναι παροδικαυσιμένες στο μεσημέρι. Υπάρχει πιθανότητα και να βρίξει ασθενός, να ψυχαλίσει κυρίως. Εδώ στην Αττική. Και εδώ στην Αττική κυρίως στα ανατολικά τμήματα του νομού και γύρω από τον Ημιτό. Βοριάδες και εδώ στην Αττική, το μεσημέρι αυτό έτσι, ένα πολύ λίγο, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι αξιόλογο. Βοριάδες και εδώ στην Αττική, 3-5, στα ανατολικά, ειδικά τώρα το πρωί θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. 15-22 βαθμούς είπαμε, 23 θα πιάσουν κυρίως τα νότια προάστια. Θεσσαλονίκη καλύτερο στο καιρό ουσιαστικά, αίθριος καιρός. Μόνο στη Χαλκιδική τώρα το πρωί προς το μεσημέρι θα βρέξει τοπικά. Και μικρή πιθανότητα το βράδυ, αργά το βράδυ, να βρίξει και στην πόλη αργά το βράδυ, όμως προς τα μεσάνυχτα. 10-18 βαθμούς Κελσίου, πολύ πιο πεσμένη ουσιαστικά η θερμοκρασία, πιο χαμηλή η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη σχέση με χθες. Και βοριάδες 3-5, τώρα το πρωί θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ ο Βαρδάρης ουσιαστικά. Πάμε στις καρτούλες μας. Πάμε να δούμε και μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Λοιπόν, Τρίπολη 10-20 βαθμούς Κελσίου. Περιμένουμε να βρέξει ουσιαστικά μετά το μεσημέρι στην Τρίπολη. 15-26 στο Ηράκλειο. Έως 25 στο Καστελόριζο. Έως 21 στην Κέρκυρα και 11-18 βαθμούς Κελσίου στην Αλεξανδρούπολη χωρίς φαινόμενα. Και εδώ στην Αττική, λοιπόν, 15-20 βαθμούς Κελσίου στην Κηφισιά, αρκετά πιο χαμηλή θερμοκρασία. Έως 23 στην Γλυφάδα, έως 21 στο Μαραθώνα, έως 23 στο Εγάλεο και έως 22 βαθμούς Κελσίου στο Παγκράτη. Άρα το Σάββατο θα είναι πάλι η πιο δύσκολη μέρα. Θα είναι αύριο ουσιαστικά το μεσημέρι. Θα αρχίσει από αύριο την Παρασκευή. Από αύριο Παρασκευή ουσιαστικά. Μεσημέρι θα έχουμε βροχές καταιγίδες. Τοπικά θα είναι και ισχυρές στο Ιόνιο και στη Δυτική Ελλάδα γενικότερα. Θα επεκταθούν λίγο ανατολικότερα μέσα στο απόγευμα βράδυ αύριο και το Σάββατο τα φαινόμενα θα είναι στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως. Ναι, θα είναι στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη. Και Κυριακή θα έχουμε πάλι μια ανάπαυλα και από Δευτέρα ξανά θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται, μια κακοκαιρία εκ νέου με πάλι πτώση θερμοκρασίας. Θα τα δούμε λοιπόν και αυτά αναλυτικά αύριο, Δημήτρη. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Αύριο θα μας πεις και για την Κυριακή το πρωί, γιατί τρέχει ο Γιώργος μου. Ναι, θα πούμε για το μαραθώνιο.